Γεια σας, είμαι η Αγγελική Ηλώ, είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός και σήμερα θα μιλήσουμε για μνημεία, διατηρητέα κτίρια και παραδοσιακούς οικισμούς ή οικισμούς που έχουν ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και έχουν κριθεί αρχαιολογικοί ή ιστορικοί χώροι. Θα συσχετίσουμε τις έννοιες αυτές με το κτίριο και την αρχιτεκτονική και θα αναλύσουμε τις διαδικασίες που απαιτούνται. Πολλοί ιδιοκτήτες διαθέτουν ένα ακίνητο που έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο ή ένα κτίσμα εντός παραδοσιακού οικισμού και αναρωτιούνται τι θα γίνει και τι θα χρειαστεί να κάνουν για να το αξιοποιήσουν και τι διαδικασίες απαιτούνται. Να ξεκινήσουμε πρώτα από την πολύ σημαντική αναφορά ότι για να κριθεί ένα κτίριο διατηρητέο ή ένας οικισμός παραδοσιακός σημαίνει ότι διαθέτει ξεχωριστό αρχιτεκτονικό κάλος. Αυτόματα η εμπορική του αξία αυξάνεται και είναι πολύ σημαντικό να το αξιοποιήσουμε σωστά και με απόλυτο σεβασμό στην αρχιτεκτονική του ταυτότητα. Οι αρχιτέκτονες οφείλουν να σέβονται και να μελετούν με απόλυτη σοβαρότητα μελέτες που αφορούν τέτοιες περιπτώσεις και σε καμία περίπτωση αυτό δεν πρέπει να ξεχνιέται. Θα έχετε προσέξει όλοι γύρω σας κτίρια που η εμφάνισή τους δεν αρμόζουν στο περιβάλλον που βρίσκονται και αποτελούν παραφωνία. Πολλές φορές αναρωτιόμαστε μάλιστα πώς επέτρεψαν να υλοποιηθεί κάτι τέτοιο. Η πολιτεία, προσπαθώντας να περιορίσει φαινόμενα σαν και αυτά, έχει θεσπίσει νόμους και υπηρεσίες που ελέγχουν όσο είναι δυνατόν τις διαδικασίες και τις μελέτες που κατατίθονται. Ταυτόχρονα, είναι πλέον υποχρεωτικό οι αρχιτεκτονικές μελέτες να υπογράφονται μόνο από αρχιτέκτονες. Πάνω απ' όλα όμως, ο ίδιος αρχιτέκτονας οφείλει να σεβαστεί την αρχιτεκτονική κληρονομιά που μελετά και ο ιδιοκτήτης να κατανοήσει ότι έχοντας στην κατοχή του ένα ακίνητο. Σαν και αυτό, δεν μπορεί να κάνει οτιδήποτε σκεφτεί και του αρέσει, αλλά να προσαρμοστεί και να αξιοποιήσει το ακίνητο σεβόμενο τις αρχιτεκτονικές του ιδιαιτερότητες, τη θέση του και χωρίς αυτό να συνεπάγεται πάντα με εκπτώσεις στις απαιτήσεις του. Ας προχωρήσουμε όμως στο πρακτικό κομμάτι. Τι γίνεται αν έχω ένα σπίτι σε παραδοσιακό οικισμό ή διατηρηθέω και θέλω να κάνω εργασίες σε αυτό? Το νομοθετικό καθεστώς για την επισκευή ενός διατηρηταίου κτιρίου είναι σαφώς πιο σκληρό σε σχέση με αυτό ενός κτιρίου σε παραδοσιακό οικισμό. Αυτό συμβαίνει γιατί ο νόμος επιτρέπει να παρεκκλίνουμε ελάχιστα από την αρχική μορφή ενός διατηρηταίου, ενώ αντίθετα σε παραδοσιακούς οικισμούς το νομοθετικό πλαίσιο, παρόλο που θέτει αρκετούς και συγκεκριμένους όρους, παρόλα αυτά θα έλεγε κανείς ότι επιτρέπει μια σχετική ευελιξία στο σχεδιασμό. Να επισημάνουμε εδώ ότι δεν είναι απαγορευτικές οι επεκτάσεις με συγκεκριμένες προδιαγραφές στα κτίρια αυτά σε περίπτωση που κρίνονται αναγκαίες και τις επιθυμεί ο ιδιοκτήτης. Όλα τα παραπάνω λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη σύνταξη μιας αρχιτεκτονικής μελέτης. Παράλληλα με αυτά, ο αρχιτέκτονας οφείλει να κάνει μια βιβλιογραφική έρευνα και να μελετήσει τα στοιχεία του κτιρίου, αν υπάρχουν, ή του οικισμού και να οδηγηθεί από αυτά σε σωστά σχεδιαστικά συμπεράσματα. Ένας αρχιτέκτονας είναι ικανός, παράλληλα με τους περιορισμούς που τίθενται, να σχεδιάσει έναν χώρο σύγχρονο, ευέλικτο και λειτουργικό, που να μην έχει να ζηλέψει τίποτα σε σχέση με νεότερες κατασκευές. Άλλωστε, παραδείγματα επισκευής και ανακαίνησης τέτοιων χώρων μας αφήνουν έκπληκτους πολλές φορές, μιας και το αποτέλεσμα έχει το άρωμα και την έγκλη του παλαιού κτιρίου, την ανάμνηση μιας άλλης εποχής, ταυτόχρονα όμως με τον σύγχρονο τρόπο ζωής. Η αρχιτεκτονική μελέτη κατατίθεται σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες, όπως είναι η αρχαιολογική υπηρεσία, και ζητείται έγκριση για να προχωρήσουμε μετά σε έκδοση οικοδομικής άδειας στην υπηρεσία δόμησης. Συμπερασματικά από το σημερινό μας θέμα, θα ήθελα να μείνει η σημασία της ανάδειξης της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς με το σωστό τρόπο. Από τη μία τονίζεται η υποχρέωση και η ευθύνη των μελετητών στο σεβασμό της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς και του εναρμονισμένου αποτελέσματος του περιβάλλον. Από την άλλη, η ευθύνη των ιδιοκτητών να εμπιστεύονται στην περιουσία τους σε κατάλληλους ανθρώπους για να την αξιοποιήσουν και να μείνει στολίδι μέσα στον χρόνο.